Γεια σας από το digitallife.gr. Έχουμε στα χέρια μας το Motorola Razr που ανακοινώθηκε την Τρίτη στη Νέα Υόρκη και χθες στο Βερολίνο η πανευρωπαϊκή παρουσίαση. Βλέπετε εδώ πέρα τη συσκευή. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι πάρα πολύ λεπτή. 7,1 χιλιοστά το πάχος της. Εδώ μπορείτε να δείτε πόσο λεπτή είναι η συσκευή. Είναι αρκετά ανθεκτικό το μοντέλο. Έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά όπως είναι το Kevlar στην πίσω όψη, που είναι πάρα πολύ ανθεκτικά και γενικότερα η συσκευή έχει κατασκευαστεί από μέταλλο και αλουμίνιο. Η οθόνη έχει προστασία από Gorilla Glass. Στην οθόνη να πούμε ότι, όπως μας έχουν πει από τη Motorola, χρησιμοποιείται η τεχνολογία Super AMOLED Advanced, που είναι η πιο προηγμένη τεχνολογία Super AMOLED που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κάποιο κινητό. Είναι η κατηγορία Mi 3, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, ενώ η Samsung χρησιμοποιεί την κατηγορία Mi 2 στα δικά της κινητά. 4,3 ίντσες λοιπόν η οθόνη. Βλέπετε εδώ πέρα το κινητό. Τις υποδοχές HDMI και microUSB. Κάτι άλλο που μπορούμε να δούμε είναι ότι διαθέτει microSIM. Όχι κανονική SIM όπως τα υπόλοιπα κινητά. Βλέπετε εδώ πέρα την υποδοχή, όπως και την υποδοχή για την κάρτα μνήμης. Να ρίξουμε και μια ματιά στις εφαρμογές. Υπάρχει η προεγκατεστημένη εφαρμογή MotoCast για πρώτη φορά σε κινητό της Motorola που σας επιτρέπει να το συγχρονίσετε το καινούριο Razr με υπολογιστή. Βλέπουμε εδώ πέρα το MotoCast. Τώρα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με κάποιον υπολογιστή. Μπορούμε να δούμε ενδεικτικά όμως για τη λειτουργία αυτή κάποια πράγματα. Μπορείτε να το συνδέσετε με τον υπολογιστή σας και να στριμάρετε ή να βλέπετε από εκεί δεδομένα όπως κάποια αρχεία μουσικής, κάποια αρχεία βίντεο είτε κάποια έγγραφα τα οποία μπορείτε να τα κατεβάσετε, να τα επεξεργαστείτε στο κινητό σας και μετέπειτα και πάλι να συγχρονιστούν με τον υπολογιστή σας. Όπως και οι φωτογραφίες, οι οποίες βλέπουμε εδώ πέρα στο folder με την κάμερα ότι υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που είναι αυτές που έχετε συγχρονίσει με τον υπολογιστή σας. Κάποια άλλη ενδιαφέρουσα νέα λειτουργία είναι τα Smart Actions, έξυπνες ενέργειες όπως θα μεταφερθεί στα ελληνικά, όπου στην ουσία μπορούμε να ορίσουμε κάποιες λειτουργίες που θα εκτελεί το κινητό ανάλογα με το πού βρισκόμαστε. Παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, όταν είμαστε στο σπίτι, να χτυπάει στην κανονική ένταση ή κάποιες άλλες λειτουργίες, όπως ξέρω εγώ, τη νύχτα να υπάρχει, να σβήνει η οθόνη για εξοικονόμηση ενέργειας. Τα Smart Actions λειτουργούν ανάλογα με τη βοήθεια του GPS, ανάλογα με κάποια σημεία στα οποία πηγαίνουμε, είτε μπορούμε να ορίσουμε κάποιες συγκεκριμένες ώρες που θα εκτελεί κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες στο κινητό. Αυτό είναι το νέο Motorola Razr. Αναμένεται στην Ελλάδα στα τέλη Νοεμβρίου, το αργότερο αρχές Δεκεμβρίου. Η τιμή του υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στα 599 ευρώ και θα είναι άμεσα διαθέσιμα και μια σειρά από αξεσουάρ, όπως κάποια λάπτοπ και κάποια άλλα αξεσουάρ, για μια ολοκληρωμένη εμπειρία Motorola.